Από αλλού ήθελα να ξεκινήσω, αλλά μια που το είπατε. Ένα από τα θέματα που βρίσκεται στην επικαιρότητα και σχολιάζεται εδώ, σχολιάζεται με αλφαγιώτα εντόνως και ποικιλοτρόπος, είναι η απόφαση και η πρόθεση της κυβέρνησης να βάλει αστυνομία, 1000 αστυνομικοί, στα πανεπιστήμια. Και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε από αυτό, την δική σας άποψη και τη δική σας εμπειρία. Τι συμβαίνει στο εξωτερικό, τι συμβαίνει στα γαλλικά πανεπιστήμια και κοιτάξτε στο Παρίσι. Και... Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα των ελληνικών πανεπιστημίων είχε αποκτήσει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα τον τελευταίο καιρό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος να νιώθει μια ασφάλεια στον εσωτερικό χώρο, είτε είναι καθηγητής, είτε είναι φοιτητής. Υπήρχαν δηλαδή ομάδες πίεσης οι οποίες μπορούσαν να πάσα στιγμή. Ανεξαρτήτως... πάντοτε διαχρονικά, όχι μόνο τον τελευταίο καιρό. Ωραία, ας πούμε διαχρονικά. Θα το διαχρονικά. Όμως, τουλάχιστον όμως, εντάξει. Γαλλία, από εμπειρία αυτά... από το 80 και μετά ήταν διαχρονικά. Βεβαίως. Αυτή λοιπόν την κατάσταση όμως δεν μπορεί να αντιδεχτεί άλλο το ελληνικό πανεπιστήμιο στα πλαίσια του εξυγχρονισμού του. Ας πούμε στη Γαλλία τέτοια γεγονότα συνέβαιναν από το Μάιο του 68 μέχρι αρχές της δεκαετίας του 80. Mm-hmm. Από τη δεκαετία του 80 και μετά άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα, με αποτέλεσμα, για να σας πω, εγώ σήμερα ή αύριο συγκεκριμένα που θέλω να πάω στο πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να μπω μέσα εάν δεν δείξω την κάρτα μου στους δύο υπεύθυνους που είναι στην πόρτα στη Σορβόνη. Είναι δηλαδή, η ιδιωτική security ή αστυνομία. Είναι η φύλαξη που έχει προσλάβει αστυνομία. Το πανεπιστήμιο ή είναι αστυνομική. Όχι. Αστυνομία του πανεπιστημίου. Η οποία έχει αναλάβει την περιφρούρηση του πανεπιστημίου. Ιδιωτική. Βεβαίως. Ναι. Δεν μπορεί να περάσει κανένας την πόρτα, ούτε καν ο καθηγητής. Ακόμη και αν σε γνωρίζουν, τυπικά θα σου ζητήσουν το passport, δηλαδή την κάρτα εισόδου. Εάν θέλουν, δεν σου επιτρέπουν, όπως έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις, να μπεις μέσα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, αν θελήσω εγώ να έρθω να σας συναντήσω και να πω ότι με περιμένει ο κύριος... Δεν μπορείτε. Θα πρέπει να έχετε άδεια από μένα, γραπτή, να δείξετε το χαρτί αυτό στην είσοδο και να μπείτε μετά πάνω στο γραφείο μου. Μάλιστα. Αυτό ισχύει για φοιτητές, επισκέπτες, καθηγητές, για όλους. Και ισχύει τα τελευταία 10 χρόνια. Άρα λοιπόν, η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης έχει μία ευρωπαϊκή λογική, με την έννοια ότι αυτή είναι η λογική. Η οποία όμως έρχεται σε αντίθεση με την, να πω, παράδοση τέλος πάντων, ή με τις διάχυτες αξίες που υπάρχουν έτσι εδώ, όσον αφορά το θέμα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα του ασύλου ή το θέμα της ελευθερίας διακίνησης των ιδεών και όλα αυτά, αυτό απασχολεί και τα γαλλικά πανεπιστήμια. Όμως, στα πλαίσια του ότι κάποιες ομάδες, πολλές φορές εξωπανεπιστημιακές, χρησιμοποιούσαν την ελευθερία του χώρου για να δημιουργήσουν όπως διάφορα... συμβαίνει και στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μπράβο, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, παράδειγμα, θυμάμαι ότι πριν από 2 χρόνια είχε γίνει ένα φοβερό περιστατικό που κάποιες ομάδες αυτόνομων είχαν κατέβει στα υπόγεια της Σορβόνης και είχαν κάψει ένα βιβλίο του Ντιντερό. Πρωτότυπο. Τότε, σε διάστημα 5 λεπτών, η γαλλική αστυνομία από συγκεκριμένες υπόγειες πόρτες, που οι φοιτητές δεν γνώριζαν, αλλά που γνωρίζουν οι αστυνομικοί, μπήκαν και τους συνέλαβαν, αφού ομόφωνα όλα τα πολιτικά κόμματα συμφώνησαν σε αυτό. Μετά από τέτοιου είδους επεισόδια, αποφασίστηκε η περιφρούρηση του χώρου από ομάδες αστυνόμευσης όπως είναι αυτές. Ναι, αλλά ιδιωτική αστυνομία, όχι της μέλη της ελληνικής αστυνομίας, της γαλλικής αστυνομίας. Όχι, είναι ιδιωτική αστυνομία, αλλά βέβαια η ιδιωτική αστυνομία είναι ιδιαίτερα κατηγορημένη. Δηλαδή, βλέπετε, το πανεπιστήμιο αναθέτει σε μια ιδιωτική εταιρεία την φύλαξή του ή προσλαμβάνει φύλακες που υπάρχουν και τώρα οι φύλακες, βεβαίως. Όχι, είναι αστυνόμοι αυτοί.
ιδιωτικοί αστυνόμοι, αλλά είναι αστυνόμοι. Μάλιστα. Είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι, ναι. Ιδιαίτερα, αν θέλετε, ανθεκτικοί σε διάφορες κρούσεις έτσι που υπάρχει. Είναι συνήθως κάτι γίγαντες που κάθονται στην πόρτα. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, γιατί τώρα όποιος θέλει μπορεί να μπει στα ελληνικά πανεπιστήμια και να παρακολουθήσει και μάθημα και να σηκωθεί και να φύγει μετά. Γι' αυτό ακριβώς και στα γαλλικά πανεπιστήμια αποφασίστηκε αυτό. Χωρίς να έχει καμία σχέση δηλαδή. Ναι, και μάλιστα να σας πληροφορήσω ότι ακόμη και στο Παρί 8, δηλαδή το πρώην πανεπιστήμιο της Βενσέν, το οποίο ήταν το πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε από τους πρωταγωνιστές του Μάη του 68 και το οποίο μέχρι τις πρόσφατα δεκαετίες του 90 ήταν ένας πολύ ελεύθερος χώρος διακίνησης με μεγάλη ελευθερία εκδηλώσεων κτλ. Ακόμη και αυτό πια σήμερα έχει ομάδες φρούρησης. Μάλιστα. Και φαντάζομαι απαγορεύεται και το κάπνισμα έτσι, στις αίθουσες μέσα. Α, ναι, όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι απαγορεύονται οτιδήποτε έχει σχέση με εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες. Μάλιστα. Δεν μπορεί να καπνίζει κάποιος φοιτητής μέσα. Δεν μπορεί δηλαδή, να... Δηλαδή την ώρα του μαθήματος. Γιατί ναι. Εδώ υπήρχε μια τέτοια, τουλάχιστον παλαιότερα. Δεν μπορεί στα πίσω έδρανα. Δεν μπορεί να συμφωνεί. Εγώ θα σας πω, επειδή έχω περάσει από το πανεπιστήμιο σαν φοιτητής στην μεταπολίτευση και επειδή ήμουνα και από τους δραστήριους συνδικαλιστές και πάντοτε υπέρ του ασύλου, μετά από την εξέλιξη που πήρε το άσυλο μέσα από διάφορες ομάδες, και δεν μιλάω για το κύριο σώμα των φοιτητών, μπορώ να σας πω ότι αυτή η εξέλιξη, η πορεία που είχε η γαλλική αστυνομία, που έχει η γαλλική τέλος πάντων αστυνόμευση πιο σωστά, από τα πανεπιστήμια, έχει φέρει αποτελέσματα. Μάλιστα. Έχουμε μαζική συμμετοχή των φοιτητών πλέον και έχουμε και μαζική συμμετοχή και στα συνδικαλιστικά και στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλα θέματα. Τώρα αυτό που κυριαρχεί είναι η αλλαγή σκητάλης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όταν λέμε Ηνωμένες Πολιτείες, έμεσα ή άμεσα μας αφορά και εμάς. Και ως Ευρώπη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ως Ελλάδα. Βεβαίως, προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, πέρα από το γεγονός ότι η οικονομική πολιτική του Τραμπ, δεν μιλάω για το πρόσωπο, τις δηλώσεις και διάφορα έτσι, κεντρικά που είχε κάνει, η οικονομική πολιτική του Τραμπ είχε φέρει κάποια αποτελέσματα, όπως λένε οι οικονομολόγοι, στην οικονομική ζωή. Πέρα από αυτό, ο Biden είναι καλοδεχούμενος, διότι δημιουργήθηκε τέτοιο αδιέξοδο με την πολιτική του Τραμπ, όπου ο Biden, ακόμη και αν δεν τον ήθελε ο κόσμος στην αρχή ως αναμενόμενη υποψηφιότητα, φαντάζει ως ο άνθρωπος ο οποίος θα ενώσει τον Αμερικανικό λαό και θα επιχειρήσει ή θα υλοποιήσει το πέρασμα σε μια ενοποιημένη δημοκρατική ομαλή ζωή στην Αμερική. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα της ενοποίησης του εύχομαι και ελπίζουμε να το πετύχει. Διότι... Έχει δύσκολο έργο πάντως. Αυτό θέλω να πω. Πολύ φοβάμαι ότι ο Τραμπ δεν ήταν μόνο ο Τραμπ, όπως παρουσιάζουν μερικοί, ένας απλά κλόουν, ο οποίος ανέβηκε πάνω και έκανε ό,τι ήθελε. Ο Τραμπ εκφράζει τη μισή Αμερική, δηλαδή μια Αμερική η οποία είναι αντίθετη με την παγκοσμιοποίηση στο βαθμό που ξέρουμε σήμερα, μια Αμερική που θέλει πίσω κάποιες εθνικές αξίες, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα, να ακόμη και αν φύγει ο Τραμπ, ο Biden θα βρει απέναντί του τέτοιες τάσεις. Στο χέρι του είναι, με εξυπνάδα στρατηγική και διπλωματία, σιγά σιγά να προσπαθήσει να επουλώσει τις πληγές, διότι δεν θα είναι κάτι άμεσο, αλλά κάτι μακροχρόνιο. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, όλοι νομίζουμε ότι ο Biden θα τραβήξει το αυτί της Τουρκίας και θα πει η κακή Τουρκία και οι καλοί Έλληνες. Αυτό είναι αφέλεια. Στην πολιτική υπάρχουν συμφέροντα. Δεν υπάρχουν οι καλές καρδιές. Άρα λοιπόν, το συμφέρον της Αμερικής είναι να βοηθήσει με την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα έχει συγκεκριμένο ρόλο στην Νότιο Ανατολική Μεσόγειο και μέσω της Ελλάδος να έχει κάποιο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά από την άλλη να μπορέσει σε επίπεδο ισορροπίας να διατηρήσει μέσα στην αγκαλιά της την Τουρκία, διότι η Τουρκία μέσα από τα στενά των Δαρδανελίων και από τη Μαύρη Θάλασσα προς τα πάνω μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο σε σχέση με τη Ρωσία,
όπου παραμένει ακόμη αντίπαλος στο βαθύ κράτος της Αμερικής. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και... περιμένουμε σίγουρα κάποιες πιέσεις στο Κυπριακό και ούτω καθεξής, αλλά ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική της Αμερικής λόγω Biden να μην την περιμένουμε. Μάλιστα. Και να κλείσουμε έτσι με ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, μετά για να κλείσουμε έτσι με ένα θέμα δικό μας. Έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, έχουν πάρει καταγγελίες της Ολυμπιονίκη της Μπεκατόρου. Βεβαίως. Και... εγώ θα σας πω κάτι άμεσα. Εκ πρώτης όψεως είμαι 1000%, όχι μαζί της, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι θέμα μιας γενικότερης συμπεριφοράς. Εγώ ο ίδιος που σας μιλάω, δεν το έχω πει ποτέ αυτό και βρίσκω το κανάλι σας για να το πω. Όταν ήμουν νεαρός έφηβος σε ηλικία 16-17 χρονών που ετοιμαζόμουν για το πανεπιστήμιο, δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση από καθηγητή ο οποίος μου έκανε μάθημα έκθεση στο φροντιστήριο. Το όνομά του στη διάθεση της δικαιοσύνης, δεν ξέρω αν είναι ακόμη εν ζωή. Και βέβαια, αντί να το πω, στους γονείς μου, διότι φοβήθηκα, το είπα τότε στον κύριο Καμαρινό, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος του καθηγητής του φροντιστήριου, και αμέσως αυτός ενήργησε τα δέοντα και απομάκρυνε τον καθηγητή, αλλά με παρακάλεσε και μου είπε: «Μη μάθει προς Θεού ο πατέρας σου τίποτα». Ο πατέρας μου ήταν ο ιδρυτής της Ένωσης Ελλήνων Θεολόγων. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μάθαινε ο πατέρας μου κάτι τέτοιο, θα γινόταν, καταλαβαίνετε, μεγάλος τόρος, μεγάλη φασαρία. Mm-hmm. Και βέβαια μου λέει: «Σε παρακαλώ, μη μάθει ο πατέρας σου τίποτα, καήκαμε όλοι μας». Και εγώ το κράτησα μέσα στη ζωή μου, μέσα, αλλά αυτό το πράγμα, εδώ που μιλάμε έτσι απλά, παρότι είμαι όριμος άνθρωπος κτλ., μου δημιουργήθηκε τεράστιο θέμα, διότι αυτός ο κύριος πήγε να εκμεταλλευτεί, ευτυχώς που εγώ είχα αντιστάσεις, να εκμεταλλευτεί την κατάστασή μου. Και ποιος ξέρει αν εγώ δεν είχα αντιστάσεις, αν δεν ήμουν αθλητής. Εδώ υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα χιονοστιβάδα καταγγελιών από αθλητές και αθλήτριες κατά των προπονητών. Κανάλι σας το λέω επίσημα. Mm-hmm. Γιατί αγαπώ την Κέρκυρα, γιατί αγαπώ το Corfu Channel. Και το λέω επίσημα. Άρα λοιπόν, είμαι 100% υπέρ αυτών. Απ' την άλλη όμως, θα πρέπει να είναι όλα αυτά, να νιώθει ο κόσμος ασφάλεια ότι στηρίζονται σε πραγματικά περιστατικά και όχι σε κάποιες μορφές απλά προσωπικής αντεκδίκησης, διότι έτσι θα χαθεί και η βασική αλήθεια, η ουσία της μάχης αυτής. Είναι μια μάχη στο να μπορεί άντρας ή γυναίκα να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην πολιτική, στις γνώσεις, στην παιδεία, σε όλα, χωρίς να απειλείται το σώμα του, η ερωτική του ταυτότητα, και να εκμεταλλεύεται κάποιος την ερωτική του ταυτότητα για να τον εμποδίσει ή όχι στην επαγγελματική του πορεία. Μάλιστα. Και είναι άσχημο να συμβαίνουν αυτά και στον χώρο του αθλητισμού, και βεβαίως ένα από τα παραδείγματα που είναι γνωστά είναι η ζωή και η ιστορία του μεγάλου Σουηδού αθλητή του στίβου στο ύψος του Σιόμπεργκ. Το τι είχε περάσει και τι είχε τραβήξει, τι είχε υποστεί από τον προπονητή του, που ήταν και ο πατριός του. Αλλά είναι αυτό που είπατε, ότι πρέπει όλα αυτά να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και την αλήθεια, και να υπάρχει αυτή η θεσμοθέτηση. Και να μην φοβόμαστε, κύριε Ρίχο, να μην φοβόμαστε. Εγώ, ας πούμε, φοβήθηκα να μιλήσω τότε. Αυτό λέω, το είπα στον... Να θωρακίσουμε θεσμικά έτσι την κοινωνία, για να μην φοβούνται τα θύματα να μιλούν. Εφόσον είναι αλήθεια και έχουμε υποστεί κάτι ο Α, ο Β, άντρας ή γυναίκα, να βρει το θάρρος και να μιλήσει χωρίς να φοβάται ότι θα ρεζιλευτεί ή ότι θα τιμωρηθεί ή ότι απειλείται η καριέρα του ή οτιδήποτε άλλο. Κοινωνικό στίγμα, κοινωνικός στιγματισμός. Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, γι' αυτό και βρήκα να μιλήσω σε εσάς αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την πολύ ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ. Και για αυτή την έτσι... εξομολόγηση. Την εξομολόγηση. De profundis. Έπρεπε και εγώ να το πω, παρότι έχουν περάσει τα χρόνια, παρότι είμαι όριμος άντρας,
παρότι έχω οικογένεια, έπρεπε να το πω αυτό, γιατί και μάλιστα σας λέω το όνομα στη διάθεση της. Όπως θέλει να το μάθει, αλλά έπρεπε να γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.